Ευχαριστώ. Καλώς βρεθήκαμε όλοι εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Επιτροπή που μας έδωσε την ευκαιρία να πούμε λίγα πράγματα για την ΕΡΤ που πιθανόν θα έχετε ακούσει όλοι τι γίνεται και τι κάνει και πώς υποφέρει και πώς πάει μπροστά. Η κουβέντα θα επικεντρωθεί για την ΕΡΤ στην ψηφιακή εποχή. Βασικά είμαστε εδώ γιατί είμαστε χρυσή χορηγή του World Cup, δεύτερη χρονιά. Και είμαστε γιατί το θέλουμε, γιατί αγαπάμε τις κοινότητες ανοιχτών λογισμικών. Πολλά διαδικτυακή μας τόπη είναι φτιαγμένη από το World Cup, είναι χρησμένη πάνω σε αυτό. Οπότε λοιπόν εδώ και αρκετά χρόνια υποστηρίζουμε τις κοινότητες ανοιχτού λογισμικού, υποστηρίζουμε το World Cup. Το θεωρούμε πολύ καλό τεχνολογικό εργαλείο, το θεωρούμε αξιόπιστο. Είμαστε ευχαριστημένοι και πηγαίνουμε μακρύτερα μέρα με τη μέρα με αυτό το εργαλείο. Θα σας δείξω στην αρχή κάποια πραγματάκια που αφορά λίγα πράγματα για διαδικτυακούς τόπους. Αυτούς που ήδη έχουμε αναπτύξει, που τους έχουμε αναπτύξει μέσα από την ΕΡΤ, δεν έχουμε κάποια εταιρεία να μας απορτάρει. Τα ίδια παιδιά που είμαστε εκεί, ξέρουμε την τεχνολογία και όσο μπορούμε την αναπτύσσουμε και την πάμε καλύτερα, ώστε η ΕΡΤ με τον καλύτερο τρόπο να δείχνει τις δράσεις της προς τα έξω, προς τον κόσμο. Να δείχνει και ωραίες δράσεις εξωστρέφειας, όπως κατά καιρούς κάνουμε. Το επόμενο slide αφορά πάρα πολλούς διαδικτυακούς τόπους, πιθανόν δεν είναι και όλοι εδώ. Είναι πάνω από 25 για όλες τις υπηρεσίες της ΕΡΤ, για όλα τα γούστα θα μπορούσε κάποιος να πει. Ό,τι κινείται γύρω από την ΕΡΤ έρχεται και κάθεται πάνω στο διαδίκτυο. Στη δικιά μας τη δομή. Το υποστηρίζουμε με τον καλύτερο τρόπο, θα μπορούμε να γίνουμε και καλύτεροι. Όπως και να έχει όμως, μπορώ να σας πω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο, συγκρινόμενοι και με άλλους. Με βάση τα κόστη και τα ωφέλη, με βάση τι μας στοιχίζει σχεδόν τίποτα, όλα είναι μέσα in-house, όλα φιλοξενούνται σε εμάς. Δεν πληρώνουμε ούτε φιλοξενίες και πιθανόν δεν πληρώνουμε και πάρα πολλά άλλα πράγματα, πληρώνουν άλλα κανάλια. Όλα αυτά τα site που είναι πάρα πολύ ωραία, που αφορά τον κεντρικό διαδικτυακό τόπο, έχουν σχεδιαστεί και έχουν υλοποιηθεί από την ΕΡΤ, από τη Γενική Διεύθυνση, που έχω την τιμή να είμαι Γενικός Διευθυντής. Αυτό είναι το κεντρικό site, μπορείτε να δείτε μια όψη του, το ERT.gr. Είναι το από εκεί αρχίζουν και τελειώνουν όλα. Πάνω σε αυτό είναι στημένη η εταιρεία. Το site του αρχείου, όλο το αρχαιακό υλικό, αυτό που έχει ψηφιοποιηθεί, φιλοξενείται, υποστηρίζεται και φιλοξενείται από εμάς, από την ΕΡΤ, από τους ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι για την τεχνολογία αυτή, που είμαστε εμείς, ο ομιλών που είμαι εγώ στην παρούσα φάση επικεφαλής και όλους τους άλλους που ασχολούνται με αυτό. Ένα άλλο πάρα πολύ δυνατό site, το οποίο μπορώ να σας πω ότι σερβίρει πάνω από 1.200.000 βίντεο το μήνα, τουλάχιστον, είναι το Web TV. Εκεί λοιπόν μπορείτε και πάρα πολλές δράσεις μας, μπορείτε live streaming όλες τις ώρες για όλα τα κανάλια, για όλα τα μέσα της ΕΡΤ. Χιλιάδες ώρες live streaming, χιλιάδες ώρες πολιτικά γεγονότα, πολιτιστικά γεγονότα, πάρα πολλά πράγματα που δεν φιλοξενούνται από την τηλεόραση γιατί έχει γραμμική αρχή και τέλος. Εμείς έχουμε πάρα πολλά μέσα και πάρα πολλά live streaming, δεν έχουμε περιορισμούς και έχουμε φιλοξενήσει πάρα πολλά ωραία πράγματα. Στο οποίο έχει και live και on demand βίντεο, πάρα πολλά βίντεο. Ξέχασα να σας δείξω αυτό το site. Όχι, σας το έδειξα. Ωραία, τα τρία site τα βασικά. Και πάμε λίγο τώρα να σας πω για το ERT Hybrid. Πιθανόν να έχετε δει κάποιο trailer που παίζει, πιθανόν. Ένα μεγάλο κομμάτι του ERT Hybrid που παίζει σε όλη την Ευρώπη ήρθε και στην Ελλάδα. Ήρθε στην Ελλάδα πρώτη φορά από την ERT. Είμαστε πάρα πολύ υπερήφανοι. Αυτή η τεχνολογία ήρθε πρώτη φορά στα Βαλκάνια και στην Ελλάδα σε δημόσιους ερευνητικούς φορείς και την έφερε η ERT. Ίσως έχετε δει ένα ωραίο τρέλερ που λέει η ΕΡΤ μας πήγε πρώτα στο φεγγάρι, μας ανέβασε ψηλά, που παίζουμε από τα μέσα τα δικά μας. Αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι. Αφορά την υβριδική τηλεόραση, που είμαστε πάρα πολύ περήφανοι, που το λανσάραμε τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου. Τι είναι η υβριδική τηλεόραση? Κρατήστε τον όρο, θα τον βλέπετε πάρα πολύ συχνά μπροστά, θα τον δείτε και από άλλους ανταγωνιστές, άλλα κανάλια, μετά από την ΕΡΤ βέβαια, διότι είμαστε πρώτοι στο κομμάτι αυτό. Η υβριδική τηλεόραση έρχεται να καλύψει το κενό της έξυπνης τηλεόρασης, της Smart TV. Δεν θα μπω σε τεχνικά, θα σας πω όμως μια μεγάλη διαφορά που έχει το Smart TV από το Hybrid TV. Όταν κάποιος θέλει να έχει εφαρμογές στο Smart TV, θα πρέπει να πάει να αναπτύξει εφαρμογές για τον κατασκευαστή. Π.χ. αν η ΕΡΤ έχει ήδη παρουσία στις τηλεοράσεις της Samsung. Έχει αναπτύξει εφαρμογή για τη Samsung. Και είναι για μοντέλα 2014 και προς τα δω. Μέσα λοιπόν στη Samsung, στο Apple Store της Samsung, θα ψάξει κάποιος μια εφαρμογή της ΕΡΤ, θα τη βρει και θα δει πάρα πολλά πράγματα σε πραγματικό χρόνο. Φανταστείτε τηλεοράσεις που πουλούνται σε όλο τον κόσμο, με πρόσβαση στο διαδίκτυο της εταιρείας αυτής,
για τον απόδημο ελληνισμό, πώς μπορεί κάποιος να μας δει από παντού χωρίς να πληρώσει τίποτα παραπάνω. Αρκεί να έχει τη τηλεόρασή του σύνδεση στο διαδίκτυο. Αυτό αφορά το smart κομμάτι. Ήδη είμαστε και στην LG. Σε τηλεοράσεις από το 2015 και προς τα δω. Και εκεί υπάρχει εφαρμογή της ΕΡΤ, ήδη έχει αναπτυχθεί. Πέρα από όλα αυτά όμως, πέρα από όλα τα site, πέρα από τις εφαρμογές για το Apple Store, για το Google Play, πέρα από ό,τι άλλο κινείται διαδικτυακά που πάμε και το καλύπτουμε και το υποστηρίζουμε, σήμερα φέραμε και το υβριδικό. Το υβριδικό έχει πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να στηριχθεί πάνω στο WordPress. Ήδη σας το λέω, στην Ευρώπη υπάρχουν plugin, όπως λένε, που μπορεί να κάνει τις υβριδικές εφαρμογές του WordPress. Τι είναι το υβριδικό? Το υβριδικό είναι ότι κάποιος θα έχει μια τηλεόραση της τελευταίας τριετίας, τετραετίας και επειδή μέχρι τώρα δεν το ξέρει κανείς στην Ελλάδα, όλοι οι κατασκευαστές εισάγαν τις τηλεοράσεις με την υπηρεσία αυτή απενεργοποιημένη, αλλά μέσα ενσωματωμένη. Από εδώ και μπρος από το 18 υπάρχει η δέσμευση ότι όλες τις τηλεοράσεις θα είναι HBTV enabled. Σας λέω ότι μέχρι τώρα περίπου με μια έτσι έρευνα που έχουμε κάνει και με βάση στις κατασκευαστές, περίπου 800.000 μπορούν να ενεργοποιηθούν και να επιστηρίζουν τις υβριδικές υπηρεσίες. Η υβριδική τηλεόραση τι είναι? Αυτό είναι το στάνταρ λογότυπο σε όλο τον κόσμο. Άμα δείτε λίγο το χάρτη της Ευρώπης, θα δείτε ότι όλη η Ευρώπη είναι full operated, όπως λένε, στο κομμάτι αυτό. Θα δείτε ένα χρωματισμό που δουλεύουν πάρα πολύ στο κομμάτι αυτό. Το έχουν δηλαδή το αγκαλιάσει σαν τεχνολογία, σαν γεγονός από το 2011 και πέρα. Η Ελλάδα, τα Βαλκάνια, αλλά η Ελλάδα συγκεκριμένα και με την ΕΡΤ πρώτη το έφερε. Το έφερε στη χώρα. Και τι θα κάνει αυτή η υπηρεσία? Θα είναι μια ελεύθερη υπηρεσία, θα είναι μια διαδραστική υπηρεσία, θα προσφέρει επιπλέον υπηρεσίες στον καταναλωτή μέσα από την ίδια τη συσκευή τηλεόραση. Δηλαδή, με κάποιο τρόπο μπήκε το διαδίκτυο μέσω ανοιχτών λογισμικών και ανοιχτών προτύπων, φορέθηκε σε όλες τις τηλεοράσεις και από εκεί και πέρα μπορείς να απολαύσεις υπηρεσίες. Και όπως ξέρετε, το διαδίκτυο είναι άπειρα μετρήσιμο, δεν έχει κάπου να σταματήσει. Από εδώ και μπρος χτίζεις υπηρεσίες και υποδομές πάνω σε αυτό. Το βασικό που χρειάζεται κάποιος χρήστης για να απολαύσει υβριδικές υπηρεσίες, γενικά όπως μπορούμε να μιλήσουμε, είναι μια τηλεόραση να έχει σύνδεση στο διαδίκτυο, ασύρματα ή ενσύρματα, και να πάει από το μενού να ενεργοποιήσει τις υβριδικές υπηρεσίες. Υπάρχει ένα site στην ΕΡΤ, το hybrid.er.gr. Λέει με ποιους κατασκευαστές ήδη έχουμε μιλήσει και με ποιους συνεργαζόμαστε. Είναι αρκετοί, είναι όλοι μεγάλοι. Έχει βασικές πληροφορίες για κάποιους από αυτούς και έχει την επικοινωνία για πάρα πολλούς αυτούς πώς θα ενεργοποιήσετε τη τηλεόρασή σας να την κάνετε hybrid. Σας δείχνω ένα χάρτη της Ευρώπης που βλέπετε το κομμάτι της Ευρώπης. Όλο αυτό το κομμάτι εδώ είναι full operated. Θα δείτε, είναι την επόμενη εβδομάδα να έχει αλλάξει χρώμα και η Ελλάδα, την Τουρκία. Όλο το κομμάτι αυτό έχουν ανακοινώσει δοκιμές. Οπότε μέσα στο 18 και όλοι θα λειτουργούν. Οπότε είναι μια τεχνολογία που έχει την πιο μεγάλη ανάπτυξη στις τηλεοράσεις. Μια τεχνολογία ανεξαρτήτως της κατασκευαστή μπορεί και φοράει υπηρεσίες πάνω από αυτό. Εδώ είναι το WordPress που σας λέω. Ήδη το WordPress, που εμείς το παρακολουθούμε εδώ και αρκετά χρόνια, έχει plugin στο οποίο το ενσωματώνεις στο site και μπορείς να αναπτύξεις υβριδικές εφαρμογές. Αναζητήστε το, είναι πάρα πολύ εύκολο. Ένα plugin δωρεάν στην πρώτη έκδοση και με πληρωμή για πιο πολλά πράγματα, αλλά ήδη υπάρχει εκεί το WordPress, υπάρχει το plugin του. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Τώρα, αν ανοίξετε την ΕΡΤ, γιατί για την ΕΡΤ μιλάμε, την ΕΡΤ που δουλεύουμε, την αγαπάμε και όλα τα σχετικά, θα δείτε αυτό εδώ. Όταν η τηλεόρασή σας είναι ήδη έτοιμη υβριδική, ανεξαρτήτως τη μάρκα ενεργοποιείτε, θα σας έρθει ένα κόκκινο κουμπί. Θα σας λέει πατήστε το κόκκινο κουμπί, αυτό το κόκκινο κουμπί. Είναι ένα στάνταρ συνδυασμός πλήκτρων που το έχουν όλα τα τηλεκοντρόλ. Πατώντας το αυτό το κουμπί, το συγκεκριμένο, σας έρχονται αυτές οι εφαρμογές. Στο κάτω μέρος της οθόνης έρχονται εφαρμογές χτισμένες, έτοιμες, να σερβίρουν αδιαθλιοπτικό υλικό. Τι είναι αυτές οι εφαρμογές? Αυτές, πάω ένα βήμα πίσω. Αυτό το κόκκινο κουμπί θα σας έρθει μέσω του υπήγειου ψηφιακού σήματος. Με την κεραία, την κλασική. Πατώντας το, από εκεί πέρα μπήκατε στον κόσμο του ίντερνετ. Η τηλεόραση που είναι συνδεμένη θα ξεκινήσει να αναπτύσσονται, να ξετυλίξουν αυτές τις εφαρμογές. Μέχρι τώρα έχουμε διαθέσιμες 6 εφαρμογές. Τον καιρό, μάλιστα, τον έχουμε μέσα στη βδομάδα. Αλλά
Να σας πω κάτι, αυτό το κομμάτι εδώ, από εδώ και μπρος, είναι άπειρα μετρήσιμο. Τι κάνει αυτή η εφαρμογή 24 Plus? Εδώ μπαίνει ο χρήστης και του είπε κάποιος, είδα στην ΕΡΤ την Τρίτη το βράδυ μια ωραία εκπομπή. Θα πάει στην εφαρμογή, στο catch-up, όπως λέμε, στο 24 Plus, θα πάει στην ημέρα και την ώρα και θα δει αυτό που έχασε. Τι κάνει η εφαρμογή του AirPlay? Το AirPlay αυτό θα έχει πρωτότυπο περιεχόμενο. Θα φιλοξενεί πολλά γεγονότα, πολιτιστικά, αθλητικά και ό,τι άλλο προκύψει. Το AirPlay 1, το AirPlay 2, το AirPlay Knee. Άπειρα μετρήσιμο. Όσο μπορούμε να το έχουμε περιεχόμενο, μπορούμε να το υποστηρίξουμε. Δεν θα παίζει περιεχόμενο που θα παίζουν τα κανάλια AirT1, AirT2, AirT3. Θα παίξει άλλο περιεχόμενο διαφορετικό και θα είναι πιο ελκυστικό. Ο καιρός, όπως δεν τον έχετε δει ποτέ. Μια πάρα πολύ εφαρμογή, με πολύ ωραία γραφικά από όλη την Ευρώπη. Θα μπορείτε εσείς να βάλετε την πόλη που αγαπάτε και σε ενδιαφέρει την περιοχή σας και να βλέπετε πρόγνωση του καιρού για την πόλη σας για 7 μέρες. Και μέσα στην ημέρα, όλες τις ώρες της ημέρας. Πάρα πολύ εφαρμογή. Το on demand. Πατώντας το αυτό, εμφανίζει το μαγικός κόσμος όλες τις θεματικές κατηγορίες των βίντεο που έχει έρθει. Όλες. Πολιτισμός, αθλητισμός και όλα τα βίντεο των τελευταίων 15 ημερών. Ταξινομημένα, κατηγοριοποιημένα. Το ραδιόφωνο. Πατώντας το εδώ, σας ανοίγουν τα 27 ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Μπορείτε να τα ακούσετε όλα σε πραγματικό χρόνο και σύντομα θα έχουμε και podcast. Το πρόγραμμα. Άλλη εφαρμογή. Όπως δεν το έχετε ξαναδεί. Με γραφικό τρόπο, με ωραίες εικόνες, με τρέιλερ το τι ακολουθεί, με τεκμηρίωση. Αυτά είναι τα πρώτα που δίνουμε έξυπνα, ελεύθερα, διαδραστικά. Πάρα πολλά θα δείτε στη διάρκεια του χρόνου. Το 18 θα είναι μια πάρα πολύ δυνατή χρονιά για την ΕΡΤ στο κομμάτι της υβριδικής τηλεόρασης. Θα σας πω τι έκανε το Ισπανικό κανάλι για να κλείσω λίγο την παρουσίαση, μην σας κουράσω. Όταν είχε αναπτύξει οι υβριδικές υπηρεσίες το 2016 και πώς υποστήριξε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ξέρετε, στους Ολυμπιακούς Αγώνες υπάρχουν πάρα πολλά γεγονότα ταυτόχρονα. Πάνω από 12. Τα κανάλια όμως και ο χρόνος είναι συγκεκριμένος. Δηλαδή, ένα κανάλι μπορεί να δείξει το ΕΡΤ1 συγκεκριμένα ένα προϊόν ταυτόχρονα. Με ταυτόχρονα το ΕΡΤ2 άλλο ένα, το ΕΡΤ3 άλλο ένα. Φανταστείτε αυτό που έχει ένα κανάλι. Αυτοί λοιπόν είχαν 16 feed. Είχαν σε όλα σχολιασμό και είχαν 16 ταυτόχρονα live stream με τηλεόραση. Πήγαινε ο τηλεθεατής, επέλεγε τι θέλει να δει, π.χ. ένα αγώνα ποδοσφαίρου, ένα αγώνα τένις, ένα αγώνα στίβο. Επέλεγε και έβλεπε. Ταυτόχρονα με το γραμμικό πρόγραμμα. Πήγανε λοιπόν και φορέσαν μέσα στη τηλεόραση άλλα 16 κανάλια. Αυτό το κάνανε οι Ισπανοί, το κρατικό Ισπανικό κανάλι, το RTV, το 2016. Κάτι τέτοιο. Φιλοδοξούμε να κάνουμε και εμείς το καλοκαίρι στους Ολυμπιακούς Αγώνες ή στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Αυτά είναι πάλι κάποιες ογκοχρεώσεις που δεν μας πολύ αφορούν. Και κλείνοντας με αυτό, σήμερα η ΕΡΤ πού είναι? Είναι παντού. Τηλεοράσεις, συσκευές, Smart TV, PC και ό,τι άλλο προκύψει. Αυτά, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστήσουμε τον κύριο Βιουκλάκη που ήταν κοντά μας. Χαιρόμαστε να βλέπουμε την ελληνική τηλεόραση και κυρίως την ελληνική κρατική τηλεόραση που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές να εξυγχρονίζεται και την παρακολουθούμε στενά. Είμαστε στο σωστό δρόμο, να είστε σίγουροι. Είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Αυτό είναι για σας ένα δώρο από την οργανωτική ομάδα του World Camp. Να σας θυμίζει την ομιλία σας εδώ. Δεν βγάζει selfies, αλλά... Θα βγάλουμε μετά το κινητό να βγάλουμε μία selfie. Έχετε ερωτήσεις για τον κύριο Βιουκλάκη? Βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ λοιπόν για την ομιλία σας. Και τώρα τελευταία έχει ξεκινήσει και μία πρωτοβουλία. Ευχαριστούμε πολύ λοιπόν για την ομιλία σας και όλα όσα μας είπατε. Έχει ξεκινήσει την τηλεόραση, τη δημόσια τηλεόραση, έχει ξεκινήσει η παράλληλη μετάδοση του Δελτίου Ειδήσεων στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Σκέφτομαι ότι θα μπορούσαν και σε κάποιες ιστοσελίδες, θα μπορούσαν να υπάρχουν υπότιτλοι στην ελληνική γλώσσα ή κάποια διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα, έτσι ώστε να είναι απόλυτα προσβάσιμο. Υπάρχουν δύο επιλογές, είτε νοηματική γλώσσα είτε υπότιτλοι. Αν μπορεί να γίνει αυτό. Κοιτάξτε, έτσι όπως είναι η τεχνολογία, τώρα σήμερα μπορεί να γίνουν τα πάντα. Και ειδικά με την υβριδική τηλεόραση μπορεί να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ, τι να σου πω, έχω όλη τη διάθεση σε συνεργασία με τις υπηρεσίες και τις ομοσπονδίες να το δούμε το θέμα και μέσα στο 18 να έχουμε υλοποιήσει αρκετά πράγματα χωρίς κανένα πρόβλημα να τρέχουν μέσα από τις υβριδικές υπηρεσίες. Ήδη όμως το site της ΕΡΤ έχει φωνητική πλοήγηση. Δηλαδή, όποιος μπει στο κεντρικό διαδικτυακό τόπο θα δει ότι υπάρχει φωνητική πλοήγηση στις ειδήσεις και στα άρθρα που υπάρχουν μέσα.
Είναι πολύ λίγο, αλλά να μην δεσμευτώ, έχουμε όλη τη διάθεση, είμαστε και υποχρεωμένοι στο τέλος της ημέρας να το υλοποιήσουμε. Ας δεσμευτούμε λίγο εδώ, εάν μπορούμε, να υλοποιήσουμε αυτές τις υπηρεσίες. Και αν δεν μπορούμε να τις αγοράσουμε, είναι απλά τα πράγματα. Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι σιγά σιγά γενικότερα όλα τα πράγματα μπορούν να συμβούν, απλά μπορεί να χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο. Έχουμε άλλη μια ερώτηση. Γεια σας. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, καταρχάς να πω ένα μπράβο για αυτό που μας παρουσιάσατε, είναι πολύ ωραίο. Ωστόσο ήθελα να ρωτήσω πώς σκοπεύετε να το προωθήσετε, να το εξωτερικεύσετε, να γίνει περισσότερο γνωστό, ακόμα και στη νεότερη γενιά που ασχολείται με το ίντερνετ, αλλά η ΕΡΤ δεν είναι τόσο διάσημη σε εμάς. Αυτό. Έχει γίνει το τρέιλερ, το οποίο παίζει από τα μέσα δικά μας, θα παίξει και από άλλα μέσα, από ανταγωνιστές εισαγωγικά. Και αν όχι αυτή τη εβδομάδα, την επόμενη που έρχεται, θα δείτε έναν πάλα πολύ ωραίο τύπο, μια στρογγυλή μπάλα και κοντά ποδαράκια, που θα κάνει εκπαιδευτική διαδικασία πώς ενεργοποιούμε τη δημιουργική τηλεόραση. Είναι ο γνωστός Red Button. Θα το δείτε, θα ενθουσιαστείτε. Είναι πολύ τσαχπίνης, πολύ όμορφος, πολύ γρήγορος. Θα έχει εκπαιδευτικά προγράμματα πώς υλοποιούνται αυτές τις υπηρεσίες. Και ό,τι άλλο προκύψει, έτσι έχουμε κατά νου πολλά πράγματα, outdoor στάσεις, μετρό. Τώρα ξεκινάει. Είναι, ο δρόμος είναι μπροστά του μεγάλος και δύσκολος, αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα, θα τα καταφέρουμε. Έχουμε άλλη μια ερώτηση για τον κύριο Βιουκλάκη. Καλησπέρα, συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε. Έχετε οπότε IT department μέσα στην ΕΡΤ. Έχετε τμήμα το οποίο ασχολείται με το διαδίκτυο. Σας το ξαναλέω, όλα γίνονται in-house. Πόσος κόσμος? Ελάχιστος. Τρία άτομα. Τώρα να μην σας το πω, αλλά είναι... Στις διακριτές ειδικότητες είναι περίπου στο μέτρημα του ενός χεριού, στις διακριτές ειδικότητες. Okay. Έχετε και κάποια πιο τεχνικά πράγματα θα ήθελα να ρωτήσω, δεν ξέρω αν... Πείτε μου, αν μπορώ να σας απαντήσω. Πώς είναι στημένο, ας μην είστε WordPress όλο, είναι multi-site, επειδή υπάρχουν πολλές εγκαταστάσεις. Όχι, δεν είναι multi-site, είναι κάθε site διακριτό. Είναι σε WordPress σχεδόν όλα. Δεν μιλάω για την υβριδική, η υβριδική έχει άλλες τεχνολογίες. Έχει HTML5, έχει CSS, έχει JavaScript. Όλο όμως όλα τα άλλα τα site και τα app περίπου είναι σε WordPress. Okay. Και το αρχείο? Και το αρχείο είναι στημένο σε WordPress. Σε δικούς σας servers και... Όλα σε δικά μας, όλα in-house. Okay. Σε δικούς μας servers, με δικά μας ανάπτυξη, με δικά μας γραφικά, με δικούς προγραμματιστές και ό,τι άλλο υπάρχει πάνω σε αυτό. Το live streaming? Το live streaming δικό μας, δικός μας εξοπλισμός. Το μόνο που κάνουμε για το live streaming και τα on-demand σερβίρονται όλα από εμάς. Το live streaming, επειδή σαν live είναι πάρα πολύ δυνατό και έχει αρκετά χρήματα, τα πιο πολλά τα πουσάρουμε στο YouTube. Αλλά εκτός στο YouTube όλα τα άλλα είναι in-house μέσα. Υπάρχει υποδομή και τεχνοσία, λοιπόν, να σας το πω. Δεν πληρώνουμε κανέναν άλλον. Όλα μέσα από το WordPress. Το 95% των site είναι WordPress. Okay. Και είναι WordPress plugins και custom, ας πούμε, μέσα από την ομάδα. Και ελάχιστα custom. Ναι, WordPress plugin και όχι ελάχιστα, αρκετά custom, ειδικά στα CSS. Οπότε ας πούμε, το 90%, το μεγάλο ποσοστό αυτού που μας παρουσιάζεται είναι στημένο σε WordPress και WordPress commercial, δηλαδή plugins τα οποία κυκλοφορούν, δεν ναι, είναι? Ναι, ναι. Okay. Ωραία, ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Έχουμε άλλη μια ερώτηση στο βάθος. Γεια σας. Εκτός από Smart TV, οι υπηρεσίες υβριδικές είναι προσβάσιμες και από έξυπνα κινητά? Όχι. Καθόλου, έτσι? Όχι. Το Hybrid TV δεν είναι Hybrid Mobile στην παρούσα φάση. Υπάρχει app στο κινητό. Android και iOS. Το Hybrid TV είναι αυτό που λέει η λέξη. Hybrid TV. Ωραία. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Έχουμε κάποια άλλη ερώτηση? Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ. Θέλω να ρωτήσω σχετικά με το αρχείο της ΕΡΤ, τι ποσοστό έχει ψηφιοποιηθεί μέχρι τώρα και έχει περάσει την πλατφόρμα και αν υπάρχει κάποια ειδική μέρημνα για να περάσει και το υπόλοιπο. Το ποσοστό που έχει ψηφιοποιηθεί πρέπει να είναι κάτω από 10%. Έχει αρχίσει η διαδικασία του εξυγχρονισμού των εξοπλισμών. Να ξέρετε όμως ότι
η διαδικασία της υλοποίησης είναι χρονοβόρα, δαπανηβόρα και έχει και πάρα πολλές εργατόρες. Δηλαδή, μία ώρα ψηφιοποίηση σημαίνει μία ώρα υλικό στην καλύτερη, μετά θέλει τεκμηρίωση, θέλει καθαρισμό, θέλει αποθήκευση. Όμως, μέσα στο Γενάρη ξεκινάει πάλι η διαδικασία ψηφιοποίησης πάρα πολλών αρχείων της ΕΡΤ που είχαν σταματήσει μετά το κλείσιμο και το άνοιγμα πάλι μέχρι να βρούμε πάλι τον βηματισμό. Πάντως, είναι από το 18, από το Γενάρη 18 ξεκινάει πάλι η διαδικασία. Να εμπλουτίζεται πάλι αυτό που είναι διαθέσιμο προς τον κόσμο.